μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Βουλευτές από τους όμορους με το έργο νομούς κατέθεσαν τις απόψεις, τις ερωτήσεις και τις ενστάσεις τους στον Υπουργό, ο οποίος απάντησε τουλάχιστον στα περισσότερα από αυτά. Θα συζητήσουμε μέσω Skype με τους ηλίους βουλευτές που μίλησαν σήμερα στην Βουλή, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, βουλευτή Ηλίας με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, βουλευτή Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας του Κινήματος Αλλαγής. Και κοντά μας τηλεφωνικά θα είναι και η βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Διονύση Αυγερινοπούλου. Καλησπέρα και στους τέσσερις. Καλησπέρα. Να ζητήσω από τους τρεις βουλευτές να δώσουμε προτεραιότητα στην κυρία Αυγερινοπούλου, η οποία δεν έχει πολύ χρόνο να μείνει κοντά μας σε όλη τη συζήτηση. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Αυγερινοπούλου. Φαντάζομαι δεν έχετε αντίρρηση. Παρακαλώ. Γιατί θα την αποδεσμεύσουμε στη συνέχεια. Κυρία Αυγερινοπούλου, σήμερα λοιπόν συζητήθηκε το θέμα. Υπήρχε ένα αίτημα το κίνημα αλλαγής, επίμονο μπορώ να πω, και καλώς συζητήθηκε. Αφιερώθηκαν πολλές ώρες από τον Υπουργό. Να μου δώσετε την γενικότερη δική σας αίσθηση. Πάνε καλά τα πράγματα τελικά, αυτό μας είπε ο Υπουργός. Φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Βρίσκεται η κυβέρνηση σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη έχουμε τις πρώτες εγκρίσεις από τις δύο από τις τρεις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε και την τελική έγκριση από την Γενική Γραμματεία του Ανταγωνισμού για να ολοκληρώσουμε πλέον το νέο σχεδιασμό, ο οποίος θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση του Πάντρα Πύργος. Ναι. Εμάς, τουλάχιστον εμένα από κοινοβουλευτική πλευρά, δεν θα έλεγα ότι με ενδιαφέρει τόσο η λεπτομέρεια, το πώς θα υπογραφεί η σύμβαση, το πώς θα γίνει τα τεχνικά θέματα. Αυτά είναι θέματα της κυβέρνησης. Εμείς την εντολή που έχουμε πάρει από το λαό της Ηλίας είναι να γίνει επιτέλους το έργο. Έτσι, μετεπιτάσεως, θέσαμε στον κύριο Υπουργό την απέτηση και θεωρώ και όλων των βουλευτών, θα μιλήσουν βέβαια και συνάδελφοι μετά, ναι, αλλά θεωρώ ότι όλοι θέλουμε να γίνει το έργο άμεσα, με ασφάλεια, με καλή ποιότητα έργο και βέβαια με το καλύτερο δυνατό κόστος, να μην πληρώσει ο κόσμος παραπάνω από αυτό που πρέπει να πληρώσει. Να είναι δηλαδή το έργο και οικονομικά συμφέρον. Ναι. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, τις οποίες θεωρώ ότι όλοι έχουμε. Και γι' αυτό το λόγο θέσαμε βέβαια και τις συγκεκριμένες ερωτήσεις και τα ζητήματα. Ο κύριος Καραμαλής μας ενημέρωσε, όπως πάντα το κάνει ενδελεφώς, για κάποια συγκεκριμένα σημεία πρόοδου. Πολύ σημαντικό θέμα, ναι, είναι ότι εξασφαλίστηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου και από τη νέα χρηματοδοτική περίοδο. Διότι μέχρι τώρα είχαμε το φόβο, ως δαμόκλειας πάνω από το κεφάλι μας, ότι αν το έργο δεν γινόταν μέχρι το 2023, θα χάναμε και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις, ναι, εμείς υπολογίζουμε ότι το έργο από τη στιγμή που θα ξεκινήσει σε 36 μήνες θα γίνει, σε 3 χρόνια θα γίνει, αλλά πες ότι δεν γίνεται σε 36 μήνες και γίνεται σε 38. Είναι δυνατόν για λίγο χρονικό διάστημα να χάναμε τα χρήματα? Μάλιστα. Όχι. Έτσι, είναι λοιπόν, κατανοητό. Η επιτυχία του Πρωθυπουργού, το ότι εξασφάλισε τη χρηματοδότηση του έργου και από την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Μάλιστα. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Ένωση για να ξεκινήσει άμεσα το έργο. Μάλιστα. Αυτό που είναι σημαντικό, επίσης και θέλω να το τονίσω, είναι ότι έχει δεσμεύσει ένα πρόγραμμα 30 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεκινήσει ήδη το φθινόπωρο, για να γίνουν στοχευμένες επεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο υπάρχον δίκτυο, παρόν οδικό δίκτυο. Είναι πολύ σημαντικό και η συγχρηματοδότηση με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα μας παραδώσει ένα καλή ποιότητα υπάρχον οδικό δίκτυο από το Πάτρα Πύργος, Πύργος Καλό Νερό. Μάλιστα. Αυτό που θέλουμε. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό πραγματικά. Κυρία Αυγερινοπούλη, θα σας αποδεσμεύσω επειδή το ζητήσατε. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω πολύ. Να ευχαριστήσω πολύ, θα χαρούμε. Κύριε Νικολακόπουλε, αφού ευχαριστήσαμε την κυρία Αυγερινοπούλου, δεν μπορεί να παραμείνει κοντά μας. Αυτό που προβληματίζει είναι το γεγονός ότι δεν ξέρουμε πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει οριστικά. Τουλάχιστον εμένα αυτό με έχει προβληματίσει, γιατί κατά τα άλλα δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστέψω αυτό που λέει ο Υπουργός, ότι σε 36 μήνες θα γίνει το έργο, ότι έχουμε εξασφαλίσει και τις προϋποθέσεις, αν δεν ολοκληρωθεί, να μην χάσουμε τη χρηματοδότηση. Είναι καταρχάς, ένα σημείο, νομίζω. Καταρχάς, κυρία Μπεβουδά, να δούμε τα θετικά της σημερινής συζήτησης. Ναι. Το έργο αυτό πλέον συζητείται στη Βουλή σε επίπεδο, ως μοναδικό θέμα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με τη δέσμευση του ίδιου του Υπουργού ότι θα ενημερώνει τη Βουλή συνεχώς για οποιαδήποτε αλλαγή υπάρχει στο χρονοδιάγραμμα ή στο έργο. Άρα το έργο αυτό αποτελεί πλέον υψηλή προτεραιότητα. Έχει διατυπωθεί με κάθε τρόπο
από τον ίδιο τον Υπουργό, έχει διατυπωθεί από τον Πρωθυπουργό, είναι ένα από τα έργα, ίσως η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση αυτή. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Το δεύτερο θετικό που πρέπει να βγει από τη σημερινή συζήτηση είναι ότι έχει κατατεθεί ο φάκελος σε δύο από τις τρεις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή έχει περάσει, όπως είπε ο Υπουργός, έχει περάσει η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει θετικά. Το άλλο θετικό σημείο είναι ότι υπάρχει, σε περίπτωση άρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έχουμε μέσα σε 36 μήνες ολοκλήρωση του έργου και θεωρούμε ότι είναι εφικτό το 2023 να έχουμε το έργο, αλλά και να μην έχουμε το 2023 θα υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Υπάρχει Plan B με την έννοια ότι σε περίπτωση που έχουμε οποιοδήποτε απρόοπτο, γιατί εγώ εκτιμώ ότι θα είναι θετική η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ακόμα κι αν, όπως και ο Υπουργός το εκτιμά και το διατύπωσε, αλλά σε περίπτωση που δεν είναι, θα υπάρχει ένα Plan B ώστε το έργο να δημοκρατηθεί ως ένα ενιαίο έργο. Θα έχουμε ενδεχομένως μια καθυστέρηση στην περίπτωση αυτή, όχι πολύ πέραν του 2023, αλλά θα έχουμε ένα ενιαίο και σίγουρο έργο. Όπως επίσης το θετικό είναι ότι θα γίνουν έργα αναβάθμισης της ασφάλειας του υπάρχοντος οδικού δικτύου ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, εάν θεωρείτε ότι δεν δόθηκε συγκεκριμένη απάντηση σήμερα ως προς το χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών, νομίζω ότι αυτό είναι μια υπεύθυνη και σοβαρή στάση απέναντι στους πολίτες που πραγματικά έχει κλονιστεί η αξιοπιστία τους απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα. Γιατί μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει καθυστερήσει και οφείλεται αυτό σε διαχρονικά πολιτικά λάθη. Και αυτό είναι κοινή ομολογία όλων. Όλων όσων έχουν ασχοληθεί μέχρι σήμερα θα αντιληφθούν ότι υπάρχουν λάθη από όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος. Υπάρχουν πολλά λάθη σε πολλούς. Νομίζω όμως ότι από τη στιγμή που πλέον είναι στην ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει, δεν μπορεί κανένα σοβαρό πολιτικό να δεσμευτεί στο χρονοδιάγραμμα για ενέργεια η οποία αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να θυμίσω, ξέρουμε λοιπόν ότι και μπορούμε να μιλήσουμε για καθυστερήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Εγώ θέλω να κοιτάξω μπροστά. Εγώ θέλω λοιπόν, δεν θέλω να αναφερθώ στις καθυστερήσεις που έγιναν. Όχι, καλό θα ήταν να το αποφύγουμε γιατί τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Βλέπω καλόπιστα λοιπόν το θέμα. Νομίζω ότι είναι δέσμευσή μας να προχωρήσει. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Καταλαβαίνω ότι οι πολίτες. Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη τους, όμως είναι απόλυτη προτεραιότητα. Πρέπει το έργο αυτό να συνεχιστεί. Το διατυπώνουμε σε κάθε ευκαιρία. Θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο ώστε να μην χαθεί ούτε μια μέρα. Αυτό που προσπάθησα να καταστήσω σήμερα γνωστό στον Υπουργό, να καταστήσω την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου και νομίζω ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Μάλιστα. Κύριε Καλαματιανέ, για την αναγκαιότητα του έργου φαίνεται ότι έχουν πιστεί όλοι. Εσείς δεν θέλω να μου πείτε αν έχετε πιστεί από αυτά που ακούσατε σήμερα στην συζήτηση. Ακούσαμε τον κύριο Καραμανλή να παρουσιάζει ένα-ένα τα κομμάτια του έργου, αυτά που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ουσιαστικά δημιουργήσει, είναι τα 8 τμήματα του δρόμου, για τα οποία ανέφερε συγκεκριμένα στοιχεία ότι οι εργασίες είναι σχεδόν στο μηδέν σε όλα. Κυρία Βεβούδα, καταρχάς να πω ότι όλοι μας, όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι πολίτες της Ηλίας επιθυμούμε την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου. Επιθυμούμε να σταματήσει αυτός ο βαρύς φόρος αίματος στον δρόμο Καρμανιόλα. Επιθυμούμε επίσης να σταματήσει η επανάπτυξη του τόπου μας. Δυστυχώς, μετά την πρωινή διαδικασία στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου που ο κύριος Υπουργός ήρθε και εξέθεσε τις απόψεις του και ανέλησε τέλος πάντων το τι έχει κάνει και το τι θα γίνει, δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσει η διαδικασία σε γρήγορους χρόνους. Το αντίθετο, είμαστε πολύ ανήσυχοι. Ομολόγησε ο κύριος Υπουργός ότι δεν έχει ακόμα την έγκριση της γραμματείας ανταγωνισμού, που είναι η κρίσιμη γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα εγκρίνει τελικά τα σχέδιά του. Δηλαδή, ποια είναι τα σχέδιά του, επανένταξη του αυτοκινητόδρομου, η επανένταξη, η ανάθεση του έργου ξανά στην παραχώρηση Ολυμπίας Οδού, από την οποία απεντάχθηκε το 2013. Ναι. Συγκεκριμένους λόγους τότε, οι εργολάβοι δεν ήθελαν, με τον διπλάσιο κόστος από σήμερα. Σήμερα βέβαια λένε ότι μπορούν να το κάνουν με το μισό κόστος. Θα δούμε πώς θα προκύψει αυτό. Προκύπτει λοιπόν ότι ο Υπουργός ακύρωσε εκτελούμενες εργολαβίες, οι 5 από τις 8 εκτελούνταν, τις ακύρωσε, χωρίς να έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ήταν ένα έργο εγκεκριμένο, χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρως και δυστυχώς οδηγηθήκαμε στην ακύρωση. Προέκυψε επίσης από τη διαδικασία ότι κατά πάσα πιθανότητα, το ομολόγησε σχεδόν ο Υπουργός, πηγαίνει το έργο για μετά το 2023.
Ο Πρωθυπουργός, όταν είχε επισκεφθεί τον πύργο προεκλογικά, είχε δεσμευθεί ότι είναι έργο προτεραιότητας για την κυβέρνησή του. Δυστυχώς όμως, με τις ενέργειες του Υπουργού και συνολικά της κυβέρνησης, το έργο βρίσκεται ξανά στον αέρα. Έδωσε επίσης τη δυνατότητα στους εργολάβους να προσφύγουν κατά των αποφάσεων ακύρωσης των εκτελούμενων εργολαβιών. Ναι. Στην παραϊόνια οδό, δυστυχώς, ο εργολάβος ακύρωσε την πράξη του Υπουργού και γυρίζει το έργο πίσω. Μάλιστα. Εκεί που βρισκόταν πριν 11 μήνες. Δυστυχώς τα πράγματα εγώ δεν θεωρώ ότι βαίνουν καλώς, γιατί οι καθυστερήσεις θα είναι μεγάλες. Οι αποζημιώσεις επίσης που θα καταβληθούν στους εργολάβους είναι πολύ μεγάλες και θα τις πληρώσει ο ελληνικός λαός. Ομολόγησε επίσης ο Υπουργός ότι θα υπάρξουν και διόδια. Άρα επιπλέον κόστη για τους πολίτες Ηλίας. Θυμίζω ότι με την προηγούμενη διαδικασία δεν υπήρχαν διόδια. Άρα λοιπόν, δυστυχώς, όλοι οι πολίτες της Ηλίας θα υφιστάμεθα για καιρό τις αρνητικές συνέπειες των δυστυχημάτων και της επανάληψης του τόπου μας. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που είχαμε από την πρωινή διαδικασία. Αυτό εισπράξατε εσείς. Είμαι καθόλου αισιόδοξος για την πορεία, για την γρήγορη κατασκευή. Τουλάχιστον μέχρι το 2023 δεν βλέπω να έχουμε αποτελέσματα. Κύριε Κατρίνη, το κίνημα αλλαγής πίεσης είναι γίνει αυτή η συζήτηση. Φάνηκε ότι αφιέρωσε αρκετό χρόνο ο Υπουργός και περιμέναμε να τον αφιερώσει αυτό το χρόνο σε αυτό το έργο. Και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι και δική σας βασική ένσταση είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί χρονικά να προσδιορίσει το πότε θα έχουμε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσδιορίζει βέβαια το χρονοδιάγραμμα του έργου. Ωστόσο, βάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα για ένα έργο το οποίο ακόμη δεν ξέρουμε σίγουρα ότι μπορεί να γίνει με αυτή τη διαδικασία. Ναι, κυρία Μπεγκούδα, θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω από τα θετικά της σημερινής συζήτησης. Το πρώτο θετικό είναι ότι όλοι οι βουλευτές της Ηλίας με τον κατάλληλο τρόπο έδωσαν στον Υπουργό να καταλάβει ότι πλέον δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής και αντοχής και να περιμένουμε την κατασκευή αυτού του οδικού άξονα. Και αυτό έχει μεγάλη αξία. Υπήρχε ένα ενιαίο μέτωπο κοινοβουλευτικό το οποίο πίεσε τον Υπουργό προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό είναι που περιμένουν οι πολίτες από εσάς. Αυτό περιμένουν οι πολίτες από εσάς. Όπως επίσης είναι σημαντικό ότι σήμερα η Ηλία και ο δρόμος Πάτρα Πύργος ήταν για πάνω από 3 ώρες το επίκεντρο της συζήτησης στη Βουλή. Ένα θέμα το οποίο μπορεί κάποιοι να το βαφτίζουν τοπικό, ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης και έγινε νομίζω μια χρήσιμη συζήτηση που ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Ναι. Εγώ, κύριε Μπεγκούδα, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ερμηνεύοντας και τους συναδέλφους, και επειδή όλοι συζητάμε τους πολίτες της Ηλίας, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σημασία η επίρρηψη ευθυνών, ποιος φταίει λιγότερο ή περισσότερο. Εγώ, μάλιστα, ξεκίνησα την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι υπάρχει διαχρονική ευθύνη από το 2007 μέχρι και σήμερα. Το είπα και το ξεκαθάρισα για να βγάλουμε και τις κομματικές ταμπέλες από πάνω. Ναι, γιατί διαφορετικά θα είχαμε δρόμο, δεν θα συζητούσαμε τώρα. Εδώ είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει, να σταματήσει απομόνωση του νομού Ηλίας από το δίκτυο οδικών αξώνων. Θα με επιτρέψετε όμως να πω ότι με την σημερινή συζήτηση, σε μένα τουλάχιστον κυριαρχεί μια ανησυχία και μια βεβαιότητα. Γιατί το λέω αυτό. Δεν υπάρχει σαφής χρονικός ορίζοντας του πότε θα έρθουν οι εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενημερωθήκαμε ότι στις 25 Μαΐου εστάλει το pre-notification, η πρώτη ειδοποίηση ουσιαστικά, και αφού υπήρχε συμφωνία με τον παραχωρησιούχο. Δεν έχουμε όμως αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη χρονική διαδικασία του πότε περιμένουμε τις εγκρίσεις και πότε θα ξεκινήσει το έργο. Γνωρίζουμε ότι πλέον το έργο θα έχει διόδια. Ξεκάθαρα ο Υπουργός είπε ότι σήμερα περίπου θα κοστίζει 4,5 ευρώ το Πάτρα Πύργος, η απλή διέλευση. Άρα δεν είναι ένα δημόσιο έργο μέσα από σύμβαση παραχώρησης. Καταλάβαμε όλοι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες για ολοκλήρωση του έργου πριν το 2023. Προσωπικά εγώ το θεωρώ απίθανο και θεωρώ ότι και πριν το πρώτο τρίμηνο του 2021 είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσει και οποιαδήποτε διαδικασία και εργασία στο έργο. Και το λέω χωρίς να έχω καμία διάθεση να κάνω αντιπολίτευση. Δεν με ενδιαφέρει, όπως ενδιαφέρει όλους και τους συναδέλφους και τους πολίτες της Ηλίας να γίνει αυτό το έργο το σωστότερο δυνατό. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, πιέσαμε να πω, την κυβέρνηση για να πιέσει για την επίσπευση αυτή τη στιγμή που έκανα αυτή την επιλογή, που βέβαια κυρία Μπεβούδα, ενώ ήταν από την αρχή της καινούργιας κυβέρνησης ηλυμένη απόφαση για διάλυση εργολαβιών και νέο μοντέλο κατασκευής του δρόμου. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πέρασαν σχεδόν 11 μήνες για να φτάσουμε εκεί. Νομίζω ότι υπήρχε μια καθυστέρηση, θα μπορούσε να γίνει πιο σύντομα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκάθαρο πλαίσιο. Πάμε σε σύμβαση παραχώρησης. Υπάρχει όμως μια βεβαιότητα μεγάλη και νομίζω και στον τον Υπουργό για το πότε θα έχουμε την οριστική αποδοχή απ' έξω, πότε θα ξεκινήσει το έργο.
Και βεβαίως αυτό δημιουργεί εύλογα μια ανησυχία και μια ανασφάλεια σε όλους μας, γιατί όσο παραμένει αυτός ο δρόμος, ο οποίος είναι καρμανιόλα για την ασφάλεια και τη ζωή μας και προφανώς δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ηλίας, όλοι πρέπει να είμαστε ανήσυχοι και σε εγρήγορση και να διεκδικούμε και να απαιτούμε. Αυτό μας ζητά ο ηλιακός λαός, αυτό κάναμε και σήμερα, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με ουσία όμως και με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, γιατί πέρα από τις προθέσεις που σήμερα διατυπώθηκαν, θα πρέπει να αποδείξει και η κυβέρνηση ότι όντως βάζει το Πάτρα Πύργο σε πρώτη προτεραιότητα. Μην δούμε, Φερρυππίν, το βόρειο δικό άξονα Κρήτης να ξεκινάει νωρίτερα από το Πάτρα Πύργο και να το πούμε ότι είναι τυχαίο, και κάποια άλλα τα οποία εμείς θα τα παρακολουθήσουμε, και να είστε βέβαιοι ότι δεν θα χαριστούμε να πιέσουμε, να στυλιτεύσουμε, να καταγγείλουμε αν κάτι από αυτά δούμε ότι δεν πάει καλά. Αυτό που πρέπει να κάνετε όλοι μαζί, εκτιμώ, είναι και τα κόμματά σας, τα κόμματα που εκπροσωπείτε, να πιέσετε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με όποιο τρόπο. Νομίζω υπάρχουν οι προσβάσεις. Να έχουμε σύντομα τις απαντήσεις, όποιες και να είναι, για να ξέρουμε τελικά πώς κινούμαστε. Από εκεί ξεκινούν όλα και να μην επιβεβαιωθούν οι αγωνίες σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Έτσι είναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Το βράδυ, γεια σας.